υπάρχουν φαβόροι. Πλέον μείνανε 5 συμμετοχές, οι οποίες, αν προσέξετε γύρω στο προηγούμενο live, ας πούμε, όταν αποτυνωμένη τα χαλιά, μέσα στο πλατό γινόταν πανικός. Ο Λούκας, με σχέση με το παιχνίδι, μπορεί να είναι νικητής. Με σχέση τι θα κάνει μετά από το παιχνίδι, σίγουρα θα είναι νικητής. Νίκη στο X-Factor σημαίνει ότι μπαίνοντας σε ένα παιχνίδι με τόσες απαιτήσεις, μπαίνεις με 2 από τα 100 και φεύγεις με 3 από τα 100. Αυτό είναι μια νίκη. Ο Λούκας είναι ο τραγουδιστής ο οποίος μέσα στο X-Factor είχε τελικά τη μεγαλύτερη εξέλιξη από όλους. Εγώ προσωπικά δεν έχω αντιπάλους. Αντίπαλος μου είναι αυτός μου. Κάθε εβδομάδα προσπαθώ να νικώ τον προηγούμενο και να γίνομαι καλύτερος. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα θεωρώ αντιπάλους. Τα θεωρώ συνδιαγωνιζόμενους και θα χαρώ απίστευτα για οποιονδήποτε πάει καλά και στο παιχνίδι και μετά το παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι το live αυτό είναι το κρίσιμο για τον λόγο ότι αν το πάρουμε από πλευράς αποχώρησης έχει άλλη έννοια και άλλη τροπή στο παιχνίδι. Αποχώρηση σημαίνει ξεκίνημα έξω από το παιχνίδι σε κάτι καινούριο. Άρα, μένοντας πάρα πολύ ευχαριστημένος από όλα όσα έχω πάρει μέχρι τώρα, θεωρώ ότι είτε αποχωρήσω σε αυτό το live, είτε πάω στο τελικό, έχω γίνει καλύτερος σε αυτό που κάνω. Γιώργο Θεοφάνος. Εδώ βρέχει ακόμα. Συγγνώμη, ήμουν κάπου αλλού. Ναι. Όχι, όχι. Ο Γιώργος πρώτα, έλα. Πες πρώτα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να τραγουδήσεις αυτό που μπορεί να λένε κάποιοι ότι δεν ταιριάζει στην ηλικία και στο άλλο. Αλλά απ' την άλλη, ήσουν πάρα πολύ καλός. Εμένα μ' άρεσες πάρα πολύ. Η έκφρασή σου, η στάση σου απέναντι από το τραγούδι αυτό,
Μ' άρεσες πάρα πολύ. Έχεις τρομερή χρειά. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα, ότι θεωρώ ότι θα μπορώ να σε ξεχωρίσω και στα ραδιόφωνα όταν σε ακούω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, Λούκα. Μ' άρεσες πολύ. Νίκο Μουρατίδη. Συμφωνώ με τον κύριο Λεβέντη. Για άλλη μια φορά ήσουν εξαιρετικός. Ήταν πολύ παρακινδυνευμένο η επιλογή του τραγουδιού, αλλά παλικάρι όπως πάντα. Μια χαρά και το τραγούδι δηλαδή, ας τον κύριο Λεβέντη να λέει. Απλώς λέγαμε πριν για την Ιωάννα ότι είναι 16 χρονών και δεν λέει πάρ' το φεγγάρι και κάτω δέρα μου. Εσύ σου ταιριάζει πάρα πολύ το κομμάτι. Στο είπα εξ αρχής, ότι αν πεις ελληνικά λαϊκά θα σκίσεις. Λοιπόν, νομίζω το είπα και πριν ότι η μάχη θα δοθεί σε κυπριακό έδαφος. Πάμε για τελικό! Νίκο Μουρατίδη. Σας άρεσε ο Λούκας. Νίκο, με συγχωρείς, αλλά ούτως ή άλλως ο κυπριακό έδαφος θα δοθεί. Ναι. Μην ξεχνάς ότι 4 στους 5 υποψήφιους είναι από την Κύπρο. Ναι, ακριβώς. Και τα κόκκινα χαλιά εκπροσωπούνται ή μάλλον έχουν ένα μάτζερ που είναι από την Κύπρο. Αλλά οπότε ούτως ή άλλως ο κυπριακό έδαφος πάμε. Σάκη, έπρεπε να ήσουν στις οντισιόν. Όταν πήγαμε στην Κύπρο, πήραμε τα πάνω μας. Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, είπαμε επιτέλους. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Θεοφάνος, να μας πει. Ο Γιώργος Θεοφάνος, αλήθεια, με συγχωρείτε τώρα, θα κατηγορηθώ γι' αυτό, δεν πειράζει. Ναι. Αλλά επειδή έχει συμβεί κάτι. Α, okay. Αν με ακούει κάποιο από την αστυνομία της Γλυφάδας και ξέρουν πολύ καλά που μένω, επειδή με έχουν ειδοποιήσει ότι κάτι έχει συμβεί στο σπίτι μου και είναι μόνο τα μωρά και κάποιο έχει μπει στο σπίτι, να πάει εκεί. Όσο reality και αν ακούγεται αυτό και δεν με αφορά καθόλου. Λούκα μου, δεν άκουσα τίποτα από αυτό που είπες. Αλήθεια σου το λέω, γιατί ήμουν στο τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ καλός, Γιώργο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλός, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Συγγνώμη. Σε έχουν ειδοποιήσει ότι. Έλα, αλλά μην το μεγαλώνουμε τώρα, πάμε παρακάτω. Πάμε. Κατερίνα. Εντάξει. Δεν έχω λόγια. Τελείως. Δεν το συζητάμε παραπέρα. Κατερίνα. Γεια. Κατερίνα. Με μαλώσαν εντός εισαγωγικών στα emails και μου είπαν ότι. Είπα την προηγούμενη φορά ότι τον καμαρώνω και είμαι περήφανη. Και αυτό σημαίνει ότι τον ξεχωρίζω. Δεν τον ξεχωρίζω. Τα αγαπάω και τα δύο παιδιά εξίσου και είναι ασύλληπτοι και δυο. Τον καμαρώνω όμως τον Λούκα και είμαι περήφανη. Και το λέω. Και με κεφαλαία γράμμα. Εντάξει. Και για τον Νικόλα είσαι περήφανη. Όταν θα έρθει ο Νικόλας θα του πω. Α, εντάξει. Και έρχεται. Όπως την επόμενη εβδομάδα δεν ψηφίζουμε. Θα είμαστε λοιπόν, σε τρομερό δίλημα. Ούτως ή άλλως είναι η τελευταία φορά. Που ψηφίζουμε εμείς. Όχι που ψηφίζετε. Που κάνουμε κριτική. Όχι, θα κάνετε κριτική σας και στο τελικό. Απλά είναι η τελευταία φορά που ο κόσμος μπορεί να επηρεαστεί από αυτά που λέτε. Γιατί μόλις κλείσουν απόψε οι γραμμές, μόλις αποφασιστεί ποιοι θα είναι οι τέσσερις που θα πούν στο τελικό την επόμενη εβδομάδα, από εκείνη τη στιγμή, από απόψε το βράδυ, ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίζει. Για να αναδείξει τον τελικό νικητή του X-Factor. Πάμε να δούμε τα τηλέφωνα που αντιστοιχούν στον Λούκα και τα οποία είναι αυτά που πρέπει να καλείτε. Αν θέλετε ο Λούκας να είναι εδώ στο τελικό την επόμενη Παρασκευή. Να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία μας είναι ακόμα σε εξέλιξη. Μπορείτε ακόμη να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας τραγουδιστή, τραγουδίστρια group. Λούκα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πούμε σε λίγο. Να είσαι καλά.